Καλημερίζω τον υποναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Στέλιο Φενέκο, με τον οποίο έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση από την περασμένη Πέμπτη. Και εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φενέκος δεν είναι από τους ανθρώπους που δεν μετρά αυτά που λέει, όμως έχει μάθει με συνέπεια να ρωτά. Και οι ερωτήσεις καλόν είναι να γίνονται, εκτός αν αποφασίσαμε ότι είμαστε σε σιωπή νεκροταφείου. Καλημέρα, κύριε Φενέκο. Καλημέρα, κύριε Σταθμίτη, σας ευχαριστώ. Κύριε Φενέκο, θα ξεκινήσω με κάτι που είναι της τελευταίας ώρας. Διότι πολλά λέγονται αρχικώς, επισήμως έτσι και μετά προκύπτουν αλλιώς. Τι εννοώ? Την Παρασκευή το βράδυ, σας θυμίζω, ήσασταν καλεσμένος στην εκπομπή Αντιθέσεις, παρουσιάσαμε το υπερσύγχρονο πλωτό του λιμενικού που έφυγε από τα Χανιά και βρέθηκε ανοιχτά της Πύλου. Και δείξαμε τις κάμερες, το θυμάστε? Βέβαια. Μάλιστα. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος δήλωσε επισήμως την Παρασκευή ότι οι κάμερες δεν κατέγραφαν διότι ήταν για διόπτευση. Το θυμάστε? Βεβαίως, βεβαίως. Σήμερα το πρωί πληροφορούμαστε ότι οι κάμερες κατέγραφαν και το υλικό έχει παραδοθεί σε ανακριτικές αρχές. Τι συμβαίνει εδώ? Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα εδώ. Επειδή ξέρω πώς λειτουργούν τα επιτελεία, οι ιεραρχίες και πώς βγαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις, η πρώτη τάση που υπάρχει πάντα είναι να πουν τα λιγότερα για να μην υπάρχει έκθεση ή ασάφεια ή κακή αξιολόγηση των πραγμάτων. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε ευθύς εξ αρχής, αντί να αφήσουν τον εκπρόσωπο του λιμενικού να τοποθετηθεί, ο αρμόδιος του Υπουργείου, ο Υπουργός ή κάποιος εκπρόσωπος του Υπουργείου να βγει και να τοποθετηθεί. Ο Υπουργός που μέχρι πρότινος, μέχρι να ορκιστεί περισσιακός, ήταν αρχηγός του λιμενικού σώματος. Ακριβώς. Μάλιστα. Και να μην αφήνει κατώτερα στελέχη, τα οποία αναγκαστικά αυτά που λένε, με τον τρόπο που τα λένε, χάνουν και την αξιοπιστία τους. Μάλιστα. Διότι έρχεται να προσθεθεί ένας ακόμη κρίκος σε μία αλυσίδα ζητημάτων που γεννούνται από μόνα τους. Διότι όταν λες δεν έριξα καν σκηνή και 48 ώρες μετά λες έριξα ένα μικρό σκηνή, εγώ δεν θα πω κάτι περισσότερο, αμέσως αυτό που έχει τρωθεί είναι η αξιοπιστία αυτών που δηλώνεις επίσημα. Πόσο μάλλον εδώ τώρα, ε? Βεβαίως, και επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο για το σκηνή. Αν το σκηνή ήταν για να, όντως για να μην απομακρυνθούν τα δύο σκάφη, που έχει μια λογική, τότε δεν μπορούσε να είναι ο λόγος ανατροπής του σκάφους. Αν όμως το σκηνή αυτό ήταν για να ρημουλκίσει, τότε ο τρόπος, αν πραγματικά έγινε, δεν το ξέρουμε, ο τρόπος αυτός είναι τελείως ερασιτεχνικός. Διότι όσοι ξέρουν από ρημουλκίσεις, για να ρημουλκίσεις ένα σκάφος άλλο, πρέπει να το δέσεις σε κατάλληλο σημείο αφενός και αφετέρου να έχεις αυτό που λέμε αρκετά μπόσικα, ώστε οποιοδήποτε σκορτσάρισμα να μην το παίρνει το πίσω σκάφος κατευθείαν. Και τουλάχιστον στο πολεμικό ναυτικό βάζουμε και αλυσίδες ανάμεσα. Είναι μια ολόκληρη επιχείρηση, δεν είναι κάτι, μια αρπαχτή, ας πούμε. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πήγα να το ρημουλκίσουν. Διότι αν πήγα να το ρημουλκίσουν με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν εγκληματικός. Παρ' όλα αυτά, Ναύαρχε, υπάρχουν 2-3 ζητήματα που τίθενται πλέον από την έρευνα του BBC, αλλά και από την κατάθεση του καπετάνιου του φορτηγού πλοίου του δεύτερου που έσπευσε. Το μεν BBC μας λέει ότι ήταν τουλάχιστον για 12 ώρες σε ακινησία. Ο δε καπετάνιος του δεύτερου φορτηγού μας λέει ότι από τις 9 παρατεταρτό είχαν στείλει στο θάλαμο επιχείρησεων το φορτηγό μήνυμα ότι το αλλιευτικό αυτό, το σαπιοκάραβο, ήταν σε κατάσταση έντονων κλειδονισμών από τις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Αυτά ήταν στοιχεία που θα έπρεπε να σημάνουν άλλου τύπου συναγερμό. Οπωσδήποτε είναι στοιχεία. Και γι' αυτό επιμένω για τη μόνιμη λειτουργία μιας ομάδας που κάνει αξιολόγηση κινδύνου στο επιτελείο. Διότι ο κυβερνήτης του λιμενικού σκάφους είναι βαθμού υποπλοιάρχου, πλωτάρχου. Δεν μπορώ να περιμένω ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις κρίσεως τόσο μεγάλες, όσο εκπαιδευμένος κι αν είναι. Όταν χρειάζεται κατάλληλα πλοία στην περιοχή, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα-δύο ρημουλικά. Κατάλληλα πλοία διασώσεως. Πλοίο του πολεμικού ναυτικού ενδεχομένως, γιατί έχουν μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση και τον έλεγχο. Και το κυριότερο, ότι η παρουσία όλων αυτών των πλοίων θα έδινε στους λαθροκινητές τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να ξεφύγουν και άρα οι αντιδράσεις τους δεν θα μπορούσαν να περάσουν.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε σε μερικά μείζωνα ζητήματα που έχετε θέσει εδώ και μέρες και παραμένουν αναπάντητες. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω ξανά, ήταν επαρκή τα σωστικά μέσα με δεδομένο ότι ένα υπερσύγχρονο ναυαγοσωστικό ήταν δεμένο στο γήθιο και ουδέποτε εκλήθη? Καθόλου δεν επαρκή δεν ήταν, και το κυριότερο, αν θεωρήσουμε ότι ανατράπηκε και βυθίστηκε πολύ γρήγορα, τα πλοία που προέπλεαν δεν είχαν κάτι δυνατό να κατεβάσουν γρήγορα βάρκες. Κατά την άποψή μου λοιπόν θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένα σκάφη, με συγκεκριμένη εκπαίδευση και με συγκεκριμένη αμεσότητα να καθαιρούν τις λέμβους τους, και μεσοσίδια οπωσδήποτε που θα έπρεπε να έχουν αφενός με πεταχτεί επάνω στο πλοίο ή να βρεθεί κάποιος τρόπος να τα πετάξουν από πριν και κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, του δυστυχήματος οπωσδήποτε. Μάλιστα. Άρα κατά τη γνώμη σας επιχειρησιακά το ζήτημα, εάν υπήρχε ζήτημα διάσωσης, έχει κενά, σωστά? Έχει μεγάλα κενά και κυρίως έχει μεγάλα κενά πιστεύω για την αξιολόγηση του πράγματος, διότι έχουμε μια κατάσταση κρίσεως. Δεν είναι μια απλή κατάσταση μιας βάρκας. Είναι πάρα πολλοί μετανάστες επάνω εκεί και έχουν συμβεί ανάλογα ατυχήματα. Θα πρέπει λοιπόν το επιχειρησιακό κέντρο να έχει φτιάξει επιχειρησιακή οδηγία τέτοια για να διαχειριστεί το χειρότερο. Όποιοι έχουν κάνει σε επιχειρησιακά κέντρα ξέρουν ότι σχεδιάζεις για το χειρότερο, όχι για κάτι το που πιθανολογείς ότι μπορεί να μην συμβεί. Κύριε Φενέκο, θέλω να πω και κάτι ακόμη για τον τρόπο, αλλά μετά το πρόταγκον και αυτά που μάθαμε για fake ανύπαρκτους αρθρογράφους που υπογράφαν όμως, όλα να τα περιμένεις. Χθες είδα ότι όλοι μιλήσαν για την ομιλία του ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας, του Φραγκίσκου, του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος στην καθιερωμένη κυριακάτικη ομιλία του αναφέρθηκε στο ναυάγιο. Κανείς δεν σχολίασε όμως ότι ο Πάπας έκλεισε αυτή την αναφορά λέγοντας ότι όλα αυτά συνέβησαν ενώ φαίνονταν ότι ο καιρός ήταν καλός. Αυτή ήταν ευθέως αιχμή, πέρα στον ντούκου, στο εσωτερικό. Αυτό που σηκώθηκε ήταν η αναφορά του Πάπα Φραγκίσκου στο ναυάγιο. Και το λέω αυτό διότι εσείς είστε από τους πρώτους που είπατε ότι από την αρχή τα πράγματα μυρίζουν. Και εξηγούμε. 4 επιχειρήσεις νοτίως και της Κρήτης, στο νότιο κρητικό και το λιβικό, έτσι, σε εξέλιξη. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες. Υποχρέωση της Λιβύης για έλεγχο και κυρίως έχεις ένα σάπιο αλλιευτικό, χωρίς σημαία, χωρίς όνομα, άγνωστους καπεταναίους, κινητή βόμβα ναυαγίου. Πώς, ακούστε, ναι. Ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω, ναι. Πώς, αφήστε το βούλιαξε, ας πούμε ότι δεν βούλιαζε, πώς αφήνεις να πλέει κάτι που είναι κίνδυνος και για τα παραπλέοντα σκάφη? Έχετε απόλυτο δίκιο. Τη στιγμή μάλιστα που μαθαίνουμε ότι αυτά τα δρομολόγια είναι συνεχή, δεν είναι μία φορά. Μάλιστα. Δηλαδή όλοι ήξεραν αυτή τη ρότα. Διότι είναι συγκεκριμένη η ρότα. Φεύγει από τις ακτές της Αιγύπτου ή της Λιβύης, στο Τομπούκ, οπουδήποτε, και πάει προς Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα. Είναι συγκεκριμένη η ρότα. Δεν δικαιολογείται να λέμε δεν ξέραμε. Τώρα, αλλά θα σας κάνω ένα υποθετικό σενάριο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μια γαλλική φρεγάτα εντοπίζει αυτό το σκάφος στην ανοιχτή θάλασσα, χωρίς την αρμοδιότητα έρευνας και διάσωσης ιδέων της Ιταλίας της Ελλάδος, βόρεια Λιβύη, και τι θα κάνει πρώτα? Θα ρωτήσει τη Γαλλία να το πλησιάσω, σε όποια δύναμη και να ανήκει αυτή η φρεγάτα. Η Γαλλία τι θα του πει, αν ξέρει ότι θα φορτωθεί το ναυάγιο? Ας υποθέσουμε όμως ότι η Γαλλία του λέει για ανθρωπιστικούς λόγους πήγαινε. Πάει λοιπόν η φρεγάτα, προσπαθεί να του προσφέρει βοήθεια κλπ. Και αποφασίζει να το πάει σε ένα λιμάνι κοντά για να μην πνιγούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και ρωτάει, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, σε ποιο λιμάνι να το φέρω από εσάς? Τι νομίζετε ότι θα του λέγανε και οι τρεις χώρες? Μήπως, κύριε Φενέκο, με συγχωρείτε τώρα, αλλά ξύνετε έτσι τα ερωτήματα. Θα σας ρωτήσω, ναι. Υπήρχε περίπτωση να έλαβε εντολή, με σαφής εντολή, το κλιμάκιο του λιμενικού που ήταν επί τόπου να δέσει για να σμπρώξει πιο δυτικά το σαπιοκάραβο? Το πρώτο παράδειγμα το ανέφερα σε σχέση με τον Πάπα, διότι ο Πάπας ήθελε να καυτηριάσει τους πάντες. Ναι, και είπε σε ήρεμα νερά. Ναι, βεβαίως. Ακριβώς.
ήταν μορφή προς πάντες, γιατί δεν θεωρώ ο Πάπας δεν έχει τέτοια προβλήματα να επιλέξει χώρα, ας πούμε. Όμως, σε αυτό που θέσατε, εάν συνέβη κάτι τέτοιο, είναι εγκληματικό από πλευράς αντιλήψεων. Κάποιοι μπορούν να πούν ότι πιθανόν να το έκανε. Εγώ θεωρώ ότι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο αυτό. Όμως, του να ευχόμαστε να πούμε, αχ, ας περάσει από εμάς να πάει στον διπλανό, αυτό είναι μια αντίληψη η οποία είναι διευρυμένη μέσα στο σύστημα διαχείρισης των θεμάτων αυτών. Λέει εδώ κάποιος ακροατής, άκουσα λέει από καθηγητή διεθνούς δικαίου να λέει από τηλεοράσεως ότι για να επέμβει το ελληνικό λιγμενικό θα έπρεπε το πλοίο να μεταφέρει ναρκωτικά όπλα ή σκλάβους. Δεν μας είπε τίποτα πως ένα πλοίο χωρίς σημαία, χωρίς επίσημο νιολόγιο, χωρίς να δίνει ο καπετάνιος τα στοιχεία του για να διαπιστωθεί ότι είναι και καπετάνιος και τα στοιχεία του πλοίου, τι πρέπει να κάνει. Και είναι πλοίο φέρετρο. Και εγώ επανέρχομαι, κύριε Φενέκο. Είναι μόνο οι διακινητές με πακτολό εκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ, ή μετέχουν σε αυτό και οι χώρες τελικώς? Κοίταξε, για να μπορεί να φεύγει από περιοχές της Βόρειας Αφρικής ή και τις περιοχές ακόμα καμιά φορά που φεύγουν, οι χώρες κάνουν τα στραβά μάτια. Να μην σας πω ότι υπάρχει ένα κύκλωμα που το υποκινεί και έχει και οικονομικές οικονομικά ωφέλη, το οποίο είναι μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Αλλά θα πάω λίγο παραπέρα. Φοβάμαι ότι όλοι πρέπει να ενημερωθούν για τις καινούριες εξελίξεις που υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο. Και θα σας πω γιατί. Αφενός μεν ισχύουν αυτά που είπε ο ακροατής σας. Έχουμε ένα πλοίο που δεν έχει ούτε εθνικότητα, ούτε σημαίνει το διεθνές δίκαιο του δίνει τη δυνατότητα να παρέμβει. Το δεύτερο εργαλείο που είναι η Σόλας αναφέρεται, που λέει, βάζει τους περιορισμούς, αναφέρεται σε πλοία με σημαία και σε πλοία με κανονικότητα. Άρα η Σόλας δεν παίζει μπάλα σε αυτή την περίπτωση. Και έχουμε και το τρίτο νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι οι νέες εξελίξεις που υπάρχουν και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που χαρακτηρίζουν το αδίκημα της παράνομης μετακίνησης των ανθρώπων στην ακτή θάλασσα σαν διοκόμενο αδίκημα και εξοδοτούν τις χώρες να το κάνουν. Άλλωστε, ας σκεφτούμε λιγάκι, αν δεν υπήρχε αυτή το όλο πλαίσιο που περιγράφω, με ποιο νόμο ο κ. Ντογιάκος θα παραπέψει τους 9 Αιγύπτιους στο δικαστήριο, αν δεν είχαμε δικαιοδοσία για αυτό το πράγμα? Εάν το βάλετε μεσοσταθμιστικά, είναι αυτό το φόρτωμα θανάτου ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ πάνω κάτω. Σωστά. Με 5.000 το άτομο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι τα ποσά είναι τρελά. Και εγώ σας ρωτώ, είναι μόνο οι χώρες μες στο παιχνίδι από τις οποίες φεύγουν ή είναι και οι χώρες που επιτήρουν μες στο παιχνίδι με διαφορετικούς όρους? Διότι δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα υπερσύγχρονα συστήματα με όρους ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοείας στα 100, 200, 500, 600 μέτρα, ένα μίλι, θα το είχαν μπλοκάρει αν ίσχυε κάτι. Έτσι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι γενικά όλος ο κρατικός μηχανισμός πάσχει. Όμως στις χώρες που πάνε αυτά τα σκάφη υπάρχει σίγουρα ένα κύκλωμα διακίνησης το οποίο καταφέρει και τους διοχετεύει. Και δυστυχώς δεν έχουν γίνει ιδέουσες ενέργειες. Και πόσες φορές δεν έχουμε πιάσει αυτοκίνητα που μεταφέρουν παράνομους μετανάστες με κλειστά κοντέινες κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν έχουμε εξαντλήσει τα όρια. Και υπάρχει ένας χρυσός κανόνας στο διεθνές δίκαιο που λέει follow the money, και έτσι θα βρεις ποιος παρανομεί. Νομίζω ότι αν ήταν πραγματικά τη βούληση θα μπορούσαμε να βρούμε. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο που έρχεται από το φίλο το Θανάση. Κύριε, λέει, όλοι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέτε. Έχουμε ένα κράτος διαλυμένο, τη Λιβύη. Την Τουρκία αναλωνίζει. Και εμείς πρέπει να κάνουμε διάσωση από τη Μάλτα σχεδόν μέχρι την Κύπρο, αντί να ασχοληθούμε με τα οίκου μας. Λέτε ξυπνάδες. Εγώ θα έκανα εκείνο και τα λοιπά. Οι Αμερικανοί πάντως θα το βύθιζαν. Εμείς όμως μάλλον είμαστε άσχετοι από ναυτιλία. Μισό λεπτό, κύριε Φενέκο. Να πω κάτι στο φίλο το Θανάση. Ναι. Ή δέχεσαι τους όρους του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θαλάσσης, ή είναι αλακάρτ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Διότι αν είναι αλακάρτ, τότε ακριβώς θα μπεις σε αυτό το ποταμάκι που καναλάρει σιγά σιγά η Τουρκία. Και η Τουρκία αυτό λέει. Αυτό θέμε. Ελάτε, κύριε Φενέκο. Κοιτάξτε, εντάξει, καταλαβαίνω τώρα τον ακροατή σας και θα σας πω γιατί διαφωνώ λίγο μαζί. Καταρχάς, έχουμε ένα γεγονός το οποίο είναι υψηλής ακροαματικότητας διεθνώς.
τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πνίγηκαν, οι οποίοι ήταν πάνω σε ένα καράβι και που ήταν σε μια περιοχή αρμοδιότητάς μας, που κάνουμε αγώνα για να τη διαφυλάξουμε. Γιατί η περιοχή αρμοδιότητας είναι αυτή που ενοποιεί το Αιγαίο. Αν πάψουν να υπάρχουν οι περιοχές αρμοδιότητας, τότε θα αλωνίζει η Τουρκία σε όλες τις θαλασσές μας. Έχουμε λοιπόν τις περιοχές αρμοδιότητας αυτές που πρέπει να διαφυλάξουμε. Έχουμε αυτό το γεγονός υψηλής ακροαματικότητας, διεθνώς. Από τη στιγμή που μας έτυχε, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε. Δεν είναι μια γενική πολιτική, α, τι κάνουμε με το μεταναστευτικό. Πρέπει να δούμε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Διότι αν αποτύχουμε σε αυτό το γεγονός, θα ανοίξει η συζήτηση για την έρευνα διάσωση, θα αρχίσουν να μας συζητούν οι ξένοι, δεν θα μας δίνουν αρμοδιότητα, δεν θα έχουμε τα δικαιώματα τα οποία θα προέκυπταν ενδεχομένως στη συζήτηση του διαλόγου για αυτές τις αρμοδιότητες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι το εθνικό όφελος είναι να το διαχειριστείς με τον καλύτερο τρόπο και όχι τα ανάποδο. Στέλιος Φενέκος, τον ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα, θα τα ξαναπούμε κύριε Φενέκο. Και εγώ, να είστε καλά. Πάω σε διάλειμμα και νομίζω ότι τα όσα είπε στο τέλος ο κύριος Φενέκος απαντούν και στις απορίες της Γεωργίας. Όχι, τα ελληνικά σωστικά μέσα για το ναυάγιο δεν είναι το μείζον θέμα αν το δείτε μεταναστευτικό προσφυγικό. Είναι μείζον θέμα όμως στη δυνατότητα έρευνας και διάσωσης στους χώρους ευθύνης, αν δεν το έχετε καταλάβει, Γεωργία.